Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, η κυβέρνηση έχει μια φιλόδοξη πράσινη ατζέντα. Δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Δεν το κάνουμε επειδή είναι της μόδας, το κάνουμε επειδή είναι αναγκαίο, επειδή το ζητά η νέα γενιά, επειδή είναι θέμα προστασίας του πλανήτη. Και έχουμε θέσει πολύ συγκεκριμένους στόχους στο ΕΣΕΠ, στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα, το οποίο πρόσφατα κατατέθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 35% ανανεώσιμες πηγές στο ενεργειακό μείγμα της χώρας συνολικά, 60% ανανεώσιμες πηγές στην ηλεκτροπαραγωγή ίσα με το 2030. Και γι' αυτό το λόγο ο Πρωθυπουργός από το βήμα των Ηνωμένων Εθνών τον περασμένο Σεπτέμβριο διάλεξε να υπογραμμίσει ότι κατευθυνόμαστε προς αυτό που ήδη είπε ο Πρόεδρος, προς την πλήρη απολιγνητοποίηση της χώρας. Ουσιαστικά και τυπικά, όλες οι σήμερα λειτουργούσες μονάδες της ΔΕΗ, οι λιγνητικές, θα κλείσουν ίσα με το 2023 και θα μείνει μόνο η Πτολεμαΐδα 5 μέχρι το 2028. Δεν είναι λόγια, είναι συγκεκριμένη πολιτική που έχει ξεκινήσει και εφαρμόζεται, ήδη έχει συγκληθεί, έχει γίνει η πρώτη συνεδρίαση της σχετικής διυπουργικής επιτροπής. Και βεβαίως, την ίδια στιγμή, εργαζόμαστε συστηματικά για την αντιμετώπιση των όποιων προβλημάτων υπάρχουν στον χώρο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Με τον νόμο 4643 έγιναν κάποιες στοχευμένες παρεμβάσεις. Αλλά ακολουθεί τον επόμενο μήνα, θα παρουσιαστεί στο Υπουργικό Συμβούλιο, ένα οριζόντιο περιβαλλοντικό νομοσχέδιο, το οποίο θα έχει και συγκεκριμένες διατάξεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Δεν μας έχουν κατέβει από το κεφάλι μας αυτές οι διατάξεις. Είναι αποτέλεσμα διαλόγου με την αγορά. Και οι διατάξεις αυτές επικεντρώνονται ουσιαστικά στην αντικατάσταση της άδειας παραγωγής από μια απλή βεβαίωση η οποία θα κατατίθεται σε ένα ηλεκτρονικό μητρό. Δεν θέλω να λέω μεγάλα λόγια, αλλά είμαι βέβαιος ότι συμφωνείτε μαζί μου ότι αυτό όταν υλοποιηθεί θα είναι μια επανάσταση στην αδειοδότηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και φυσικά των αιωλικών πάρκων. Θέλω να συμπληρώσω ότι στο ίδιο νομοσχέδιο θα υπάρχει και μια δραστική παρέμβαση για τις ΑΕΠΟ, για την έγκριση, για τις άδειες έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, συνδυαζόμενες οι δύο αυτές παρεμβάσεις. Η πρώτη ετοιμάζεται από τη Γενική Γραμματεία Ενέργειας, η δεύτερη από τη Γενική Γραμματεία Περιβάλλοντος, θα δημιουργήσουν ένα τελείως διαφορετικό τοπίο, το οποίο θα περιορίσει δραστικά τη γραφειοκρατία στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Είμαι πραγματικά πολύ χαρούμενος για το ότι έχουμε όλες αυτές τις εξελίξεις στις οποίες αναφέρθηκαν ο Πρόεδρος και ο Γενικός Διευθυντής της ΕΛΕΤΑΕΝ. Δεν είναι μικρό πράγμα τα 727 καινούρια μεγαβάτ, είναι τετραπλάσια η ισχύς που εγκαταστάθηκε το 2019 σε σχέση με το μέσο όρο και θέλουμε να σας βοηθήσουμε, να βοηθήσουμε και τους εαυτούς μας και κυρίως να βοηθήσουμε τη χώρα να προχωρήσουμε ακόμα πιο δυναμικά. Με την απλοποίηση στην οποία αναφέρθηκα, με όλες τις αναγκαίες παρεμβάσεις στο εθνικό χωροταξικό, στο ειδικό χωροταξικό σχέδιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και φυσικά με όλες εκείνες τις αναγκαίες παρεμβάσεις που χρειάζονται στα δίκτυα του ΑΔΜΙΕ και του ΔΕΔΙΕ. Γι' αυτό το λόγο θα προχωρήσουμε γρήγορα στην κατασκευή των δικτύων διασύνδεσης των νησιών και λόγω περιβαλλοντικής διάστασης, αλλά όχι μόνο. Και γι' αυτό το λόγο επίσης προχωρούμε και στην μερική ιδιωτικοποίηση του ΔΕΔΙΕ μέχρι 49% και με ισχυρά δικαιώματα μειοψηφίας, διότι εκτός των άλλων θεωρούμε ότι πέραν της όποιας ταμιακής ενίσχυσης της ΔΕΗ,
αυτή η κίνηση θα είναι μια στήριξη ουσιαστική στο ΔΔΕ προκειμένου να κάνει περαιτέρω επενδύσεις και να υποστηρίξει συνολικά το χώρο των ΑΠΕ στην πατρίδα μας. Αυτή είναι η πολιτική μας. Να ξέρετε ότι έχουμε μια ενθουσιώδη ομάδα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία, όπως λέω, έχει απλωμένο πολύ τραχανά, αλλά είμαστε αποφασισμένοι να κινηθούμε γρήγορα και δυναμικά για να υπηρετήσουμε και να πετύχουμε όλους αυτούς τους μεγάλους περιβαλλοντικούς, ενεργειακούς, αλλά τελικά εθνικούς στόχους. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή χρονιά. Κάθε καλό.